ποδοσφαιριστών, γραφείο μάνατζερ, οι οποίοι είναι σπουδαίοι στο χώρο τους και θα δώσουν μια άλλη όθηση επαγγελματική στα παιδιά και στους αθλητές μας. Σας ευχαριστώ και καλή δημιουργική χρονιά να έχουμε. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αυτό λιτός. Ο Μέρκος έχει το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ σήμερα. Ήδη με έχουν καλύψει τα παιδιά, που πιστεύω φέτος θα είναι μια, με αυτό το ξεκίνημα θα είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Γιατί όλοι αποτελούμαστε από, είμαστε από άτομα τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά, μεράκι, και νομίζω ότι αυτό που κάνουν δεν έχει ξαναγίνει. Θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά. Πρώτο μέλημά μας είναι να πλάσουμε καλούς και σωστούς χαρακτήρες και από εκεί και πέρα να από την εμπειρία μας και από τα τόσα χρόνια που έχουμε ασχοληθεί επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο να προσπαθήσουμε να τους πούμε κάποια πράγματα περισσότερο ώστε να γίνουν καλύτεροι ποδοσφαιριστές. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία και από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εσάς που είστε σε κάθε βήμα μας κοντά εδώ και πόσο καιρό που έχει ανακοινωθεί η καινούργια αυτή η Ακαδημία και νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό χρόνο στην πορεία να λέμε πολλά πράγματα και να αναλύουμε το κάθε τι που γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάτι. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχηθώ να έχετε μια πετυχημένη χρονιά, πάνω απ' όλα χωρίς τραυματισμούς για τους μικρούς φίλους. Νίκο, να ξεκινήσω από σένα. Θέλω να μου πεις λίγο τη φιλοσοφία της Ακαδημίας και τι διαφοροποιεί εσάς από τις υπόλοιπες Ακαδημίες που βρίσκονται και στην ευρύτερη περιοχή της, του νομού Ημαθίας. Η δικιά μας φιλοσοφία είναι να δημιουργούμε αδαμάντινους, η δικιά μας φιλοσοφία λοιπόν είναι να δημιουργούμε αδαμάντινους χαρακτήρες πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Δεν γίνεται μέσα σε 4,5 ώρες που δεν έχουν προπόνηση εβδομαδιαία να κάνουμε εμείς τα παιδιά πολύ μεγάλους στην κοινωνία. Σίγουρα οι γονείς έχουν τον πρώτο ρόλο, το δεύτερο εμείς. Αυτό που πιστεύω ότι θα μας κάνει να έχουμε, τη διαφορά από τις άλλες ακαδημίες είναι το ότι υπάρχει απίστευτη χημεία μεταξύ μας. Είμαστε δύο κατεξιωμένοι άνθρωποι ποδοσφαιρικά προπονητικά στο χώρο και είμαστε υπό την αγκάλη τριών ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ σπουδαίοι στο χώρο τους. Μιλάω για τον Σταύρο Μανώλη, το γλυκό συσσαγωγικά που πάμε να φτιάξουμε. Σίγουρα οι παροχές που θα έχει η Ακαδημία σε σχέση με άλλες ακαδημίες θεωρώ ότι θα είναι πρωτότυπες. Σας έχω πει για διατροφολόγους, σας έχω πει για γραφείο μάνατζερ, οι οποίοι θα είναι σύντομα πίσω από την Ακαδημία και θα προωθεί τους ποδοσφαιριστές. Επίσης, έχουμε προάγει και θα φτιάξουμε, στα άμεσα σχέδιά μας είναι να έχουμε μηνιαία ενημέρωση σχολικών επιδόσεων των αθλητών μας, έτσι ώστε να τυχάνει η ποδοσφαιρική ανάπτυξη με την κοινωνική και τη σχολική. Τώρα, από εκεί και πέρα, καινοτόμες ιδέες έχουμε όλοι, γιατί είμαστε δημιουργικοί άνθρωποι. Περιμένουμε το κατάλληλο timing, να ανακοινώσουμε και άλλες καινούργιες πρωτότυπες ιδέες και πρωτοβουλίες στην Ακαδημία μας, οι οποίες θα γίνουν υπαρκτές στο άμεσο μέλλον. Στέφανε, μπορείς να μας πεις λίγο η Ακαδημία σας πόσα παιδιά απαριθμεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ποια είναι η φιλοδοξία σας και μέχρι πού πιστεύεις ότι θα φτάσετε φέτος? Επειδή έχω μάθει, λοιπόν, φίλε μου Μανώλη, να είμαι πάντα χαμηλών τόνων και να έχουμε, πίστεψέ με, και εγώ και όλοι μας όσοι είμαστε στην Ακαδημία, όπως λέμε, χαμηλά την μπάλα, στην ερώτησή σου θα απαντήσω.
Αυτή τη στιγμή στην Ακαδημία είναι πάνω από 50 παιδιά. Για αρχή, στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση, όμως οι πληροφορίες που έχουμε, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα από γονείς, δεν μπορώ να προσδιορίσω τον αριθμό που θα είμαστε έστω και στην πρώτη συγκέντρωση της Ακαδημίας. Εμείς, μπορώ να σας πω, δεν είναι ο στόχος μας να πούμε ότι θα είμαστε 70, 80, 200 παιδιά. Εμείς είναι ο στόχος μας ότι θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά. Σας έχουμε πει και άλλες φορές ότι είμαστε φίλοι με όλες τις ακαδημίες, με όλους τους ανθρώπους. Είμαστε συνεργάτες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για τα παιδιά. Πάνω απ' όλα, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, τόσο στο ποδόσφαιρο, τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο σαν χαρακτήρες, τι βοήθεια θέλουν εκτός των γηπέδων, τι βοήθεια θέλουν στο σχολείο, είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι με τον πιο αγνό, καθαρό τρόπο και το καλύτερο δυνατό προπόνηση προς τα παιδιά, η γυμναστική, να φέρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Για μας η επιτυχία είναι τελειώνω, να έρθει το παιδί με το χαμόγελο στο γήπεδο και να φεύγει με το χαμόγελο. Και εγώ μπορεί να σας μιλάω και οι κύριοι ώρες. Το πιο σημαντικό είναι κάποια στιγμή από την επόμενη που θα κάνουμε την πρώτη επίσημη να ρωτήσετε ένα γονιό και εκεί θα καταλάβετε ενδεχομένως αν είναι ευχαριστημένος το παιδί ή αν δεν είναι. Στόχος της Ακαδημίας είναι στο άμεσο μέλλον να τροφοδοτεί παίκτες την ΑΕΚ από χωρίου ή έχετε βλέψει ώστε να στέλνετε και παιδιά να δοκιμαστούν σε ομάδες και με τις γνωριμίες και με την εταιρεία manager που ανέφερε και ο Νίκος. Λοιπόν, στόχος της Ακαδημίας. Αυτή τη στιγμή ως ανδρικό τμήμα αμέσως μετά την ΚΑΠΑ 16 που υπάρχει είναι η ΑΕΚ Αμπουχωρίου. Όμως οι στόχοι μας δεν έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ Αμπουχωρίου. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ στο Football Kings. Την χάνει να είμαστε και στην ΑΕΚ Αμπουχωρίου. Γιατί είσαι και εσύ στην διοίκηση. Είμαι στην διοίκηση της ΑΕΚ Αμπουχωρίου, ναι. Φυσικά. Όμως δεν θέλω να βιαστώ να σας απαντήσω. Είναι στη σκέψη μας κάτι πραγματικά πολύ δυνατό. Κάτι πολύ διαφορετικό. Πιστέψτε με, κάτι πολύ μεγάλο. Δεν θέλω να λέω πράγματα και να προτρέχω. Δεν έχω μάθει. Στόχος της Ακαδημίας είναι επειδή θα δουλέψουν τα παιδιά επαγγελματικά λόγω των προπονητών που γνωρίζουν πώς είναι ο επαγγελματισμός. Στόχος είναι το παιδί να πάει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Γνωρίζουν συνεργασίες με μάνατζερ θα έχει, με μεγάλες ΠΑΕ. Οι κύριοι, οι προπονητές έχουν γνωριμίες. Δεν μας ενδιαφέρει ένα παιδί να παίξει στην ΑΕΚ Αμποχωρίου. Μας ενδιαφέρει όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Το λέω αν θα λειτουργήσει η ΑΕΚ Αμποχωρίου, συγγνώμη, σαν το σκαλοπάτι. Σίγουρα θα λειτουργήσει. Όλες οι ερασιτεχνικές ομάδες εδώ μπορούν να πάρουν κάποια παιδιά, να τα δώσουν παιχνίδια και εμπειρίες. Αλλά ο στόχος της Ακαδημίας δεν έχει ταβάνι. Όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Θα λειτουργήσει η ΑΕΚ Αμποχωρίου και ενδεχομένως σύντομα να λειτουργήσει κάτι ακόμη καλύτερο. Σαν σκαλοπάτι. Ο στόχος είναι, όπως είπε ο Μανώλης, πολύ σωστά, είναι να μην παίξουν τα παιδιά. Εμείς δεν έχουμε τους προπονητές για να παίξουν τα παιδιά στην ΑΕΚ Αμποχωρίου. Η βλέψη μας είναι να παίξουν τα παιδιά σε υψηλό επίπεδο. Είχατε αναφερθεί, αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με, ότι θα συμμετάσχετε, στόχος σας είναι, σκοπός σας μάλλον, να συμμετάσχετε στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Μαθίας. Στη ΕΠΣ Θεσσαλονίκης, συγγνώμη. Ισχύει αυτός ο στόχος. Απλά να κάνουμε μια διευκρίνηση. Εμείς το Μάιο που το είχαμε πει αυτό, είχαμε στη διάθεσή μας, στο γήπεδο, στο χόρτο πάνω, 15 παιδιά ηλικίας 2002. Μέχρι πρότινος, η ΕΠΟ είχε ανακοινώσει, η ΕΠΣ, η προκήρυξη είχε ανακοινώσει ότι θα ήταν το 2000, η ηλικία 2002, θα συμπεριλαμβάνονταν μέσα στο εφηβικό πρωτάθλημα. Εμείς είχαμε 14 παιδιά στο γήπεδο, χωρίς καινούργιες εγγραφές. Αυτό όμως άλλαξε μετά από ένα μήνα και ξαφνικά, ενώ ήταν 2002, έγινε 2003-2004. Οπότε αυτή τη στιγμή μαζεύουμε παιδιά να δημιουργήσουμε στο απότερο μέλλον αυτό το τμήμα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω λίγο τον Μανώλη τον Σταυρή πώς προέκυψε η ενασχόληση. Αν έχει ξανασχοληθεί, γιατί δεν γνωρίζω με το αντικείμενο. Μας συστήθηκε σήμερα σαν υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΑΕΚ Αμποχωρίου. Πώς προέκυψε αυτό? Το Football Kings. Το Football Kings, ναι. Προέκυψε πώς? Έχω πολλά χρόνια στενή φιλία με τον Νίκο. Εγώ ποδόσφαιρο έπαιξα, δεν ήξερα ποτέ μπάλα. Έπαιξα γιατί μου άρεσε, έτσι. Ήμουν η μασκότο της ομάδος. Γνώρισα μετά και με τον Μέρκο και στη συζήτηση έγινε αυτή η κίνηση. Και ασχολήθηκα γιατί νομίζω στις δημόσιες σχέσεις τις έχω, γιατί τυχαίνει να είμαι και επιχειρηματίας
20 χρόνια. Και να κλείσω λίγο, εγώ τις ερωτήσεις μου, θα ξεφύγω λίγο από τη Football Kings. Χθες είμαστε στη... ήθελα λίγο και μια κουβέντα για το χαρμόσυνο νέο της συμμετοχής της ΑΕΚ Αποχωρίου στη Β' Αεράς Τεχνική. Λοιπόν, καλή ερώτηση, ναι. Ξεφύγουμε από το Football Kings που λέτε. Ναι. Ήταν κάτι που το θέλαμε πραγματικά. Έτσι προέκυψε. Είδατε άλλωστε ότι ο ένας ομίλος στη Β' κατηγορία έχει 10 ομάδες στη συνάδωση σας, ο δικός μας έχει 10 ομάδες. Έτσι έτυχε να γίνει. Το θέλαμε πραγματικά. Είμαστε, το βλέπετε κι εσείς, πιστεύω, έτοιμοι να αγωνιστούμε. Δεν έχουμε στόχους εκεί. Εμείς θέλουμε μια καλή πορεία. Με τους ανθρώπους που έχουμε στους προπονητές και με τη δουλειά που κάνουμε στο γήπεδο, αν θέλετε να δείτε μια μέρα, είμαστε σίγουροι για την επιτυχία. Η επιτυχία για μας είναι η πρώτη και η έβδομη και έχουμε δει θέση. Δεν έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να κάνουμε πρωταθλητισμό. Και δεν έχω κάτι άλλο να πω εδώ. Ήταν κάτι πολύ καλό για μας. Ναι, αλλά έχει Αναστασόπουλο και Καραλιόπουλο. Αυτοί δεν έχουν μάθει να πηγαίνουν στα ριχά. Το θέμα είναι ότι και εμείς δεν έχουμε μάθει να χάνουμε. Πάντα θέλουμε να είμαστε πρώτοι. Όμως, κοιτάξτε, το σκαλοπάτι από τη Γάμα στη Β' το θέλαμε και δεν είχαμε κανένα θέμα. Το θέλαμε 100%. Επειδή είμαστε. Έχω μιλήσει γι' αυτό και δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Όλοι έχετε δει, εντάξει. Το σκαλοπάτι από τη Β' στην Α όμως είναι πιστεύω κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι να πετάμε στα σύννεφα. Εδώ εμείς έχουμε μια ακαδημία, έχουμε να δημιουργήσουμε, έχουμε πολλή δουλειά. Πιστέψτε με ότι έχουμε πολλή δουλειά. Δεν μου αρέσουν τα λόγια, ούτε μου αρέσει να μιλάω, ούτε οι κάμερες. Θέλω να δουλεύω. Και το ξέρετε, αν δουλεύουμε ή αν δεν δουλεύουμε, το θέμα είναι να δουλέψουμε. Τι θα κάνουμε, θα δούμε σαν ΑΕΚ. Να σε ευχαριστήσω κλείνοντας, δεν θέλω να σε απασχολήσω άλλο. Εδώ ο Τάσος Καμπάνης με εγώ βάλω κάποιες ερωτήσεις, ο Στήλιος ο Νίκας είμαι. Εκείνο το οποίο θέλω να ευχηθώ στην ομάδα είναι να έχει καλή επιτυχία και παρακολουθώντας με το έμβολος την όλη πορεία της ΑΕΚ Αποχωρίου από την αρχή, έχω πει ότι είναι ένας υγιής ποδοσφαιρικός οργανισμός με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσετε, διότι οι αρχές που πρεσβεύετε βαδίζουν προς το σωστό δρόμο του αστυνομικού ποδοσφαίρου και έτσι πιστεύω πρέπει να κάνουν όλες οι ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, Τάσο, κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση στο Μέρκο. Μέρκο, θέλω να μου πεις λίγο τους υπόλοιπους προπονητές, αν υπάρχουν, οι οποίοι θα πλαισιώνουν την Ακαδημία Football Kings. Καταρχήν, στόχος μας είναι όλα τα τμήματα της Ακαδημίας να τα κάνουμε προπόνηση εγώ και ο Νίκος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν συζητήσεις, είμαστε σε επαφές, αλλά ό,τι και να γίνει θα παρευρισκόμαστε σε όλα τα τμήματα της Ακαδημίας. Είναι αυτή η φιλοσοφία μας και νομίζω ότι με αυτό το σκοπό είχαμε ξεκινήσει και νομίζω ότι μέχρι στιγμής δεν θέλουμε να παρεκκλίνουμε πορείας. Το μόνο πράγμα που θέλω να σημειώσω σε όλα αυτά που έχουν πει τα παιδιά και συμφωνώ βασικά σε όλους, και ρωτήσα, σίγουρα έχουν κάποιο σκοπό. Κανένα όνομα και καμία φανέλα ούτε παίζει, ούτε φέρνει αποτελέσματα. Εντάξει. Είμαστε γεννημένοι, είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα και έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Η δουλειά μας αυτή, θέλω να πιστεύω ότι θα φανεί και στην καινούργια ακαδημία η οποία έχει δημιουργηθεί. Από εκεί και πέρα, άλλοι θα μας κρίνουν και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα φανούν πολύ σύντομα. Τάσο, εγώ τελείωσα. Δεν ξέρω αν θες κάτι να ρωτήσεις. Αν θέλετε κάτι να πείτε σαν κλείσιμο. Εγώ δεν θέλω να κρατήσω εδώ τα παιδιά, έτσι. Με καλύψατε και εσύ και ο Στέλιος εδώ με τα ερωτήματά σας. Εγώ απλά μόνο συμφωνώς. Και βεβαίως πάρα πολύ φίλος και με τον Νίκο και με τον Μάγια τα παλιά και με τον Μανώλη, έτσι. Δεν μιλώ τώρα για τον Μέρκο και για τον έτσι, τον Στέφανο. Εύχομαι τα καλύτερα και αυτή σας η προσπάθεια είμαι σίγουρος και κάτι παραπάνω από σίγουρος ότι θα στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Είσαστε μια ομάδα πραγματικά κομπλέ σε όλα τα επίπεδα, δημόσιες σχέσεις, ο Μάγκης εκεί ως χορηγός, εσείς ως προπονητές, ο Στέφανος ως διοικητικός παράγων. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερο συνδυασμό, καλύτερα υλικά από το να έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι και πρότυπο και παράδειγμα προς μίμηση. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε. Για μια φορά θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και εγώ και ο Μέρκος, τον Μανώλη του Σταυρή και το Θωμά του Μουσκεφτάρα και για το χώρο του εδώ στο Τέιλορ που μας παραχώρησε. Ξέρω ότι είναι κοντά μας. Επίσης,
θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που είστε πάντοτε σε όλα τα event και στα παιχνίδια μας κοντά μας. Ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας και θέλουμε πάντα να σας έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάπου ευχαριστώ εδώ πολύ. Εμείς αγαπητές φίλες και φίλοι, βέβαια εγώ να ευχαριστήσω τον Μανώλη που ήταν υπεύθυνος για όλη αυτή τη διαδικασία, το Στέλιο βέβαια τον Νίκα για τα ερωτήματα που έθεσε, το site Έμβολος, ένα από τα καλύτερα site στην Ημαθία, και βέβαια το χώρο εδώ που μας φιλοξένησε και πρωτίστως βεβαίως και όλους εσάς αγαπητές φίλες και φίλοι που είτε μέσα στο Facebook είτε μέσα στο ραδιοφόνο είχατε την ευγενή και καλή διάθεση να μας παρακολουθήσετε. Καλό σας βράδυ, καλό το υπόλοιπο και σε εσάς παιδιά για ακόμη μια φορά καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε.